Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον ACS MVP της αναμέτρησης, ο Anthony King. Anthony, great game for your team, first of all, and for you after. Yeah, today was just about the effort. We had a really bad effort last home game, and we were missing some guys. A lot of guys are sick around this time and some injuries, and the only thing we wanted to do was just come out and put together a hard-nosed team effort. You had 21 points tonight, 8 rebounds, almost a double-double. What do you think about your performance tonight? It was okay. I mean, I could be better. I can be more consistent this season. So the main thing for me is to get healthy during this time, during our break, and to be more consistent going into the playoffs. You had a tough game tonight but without Jake to help you. So what do you think about that? It just shows up. Everybody can step in and play together, and no matter who we're missing, we can always pick up the slack for one another. Thank you very much and congratulations again. All right, thank you. Αυτά λοιπόν από τον Anthony King, να μεταφράσουμε και αυτά που μας είπε. Στην αρχή το είπαμε πως ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα του σήμερα και για τον ίδιο. Μας είπε ο ίδιος πως έπρεπε η ομάδα να παίξει ένα καλό παιχνίδι σήμερα, καθώς το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Στη συνέχεια το είπαμε για την απόδοση του, τους 21 πόντους και τα 8 rebound, σχεδόν double-double για τον ίδιο. Είπε πως μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, να δώσει πολλά περισσότερα. Φέτος δεν το έχει κάνει όπως παραδείχθηκε ο ίδιος. Θέλει να δώσει πολλά ακόμα στην ομάδα του κεραυνού. Και στο τέλος, αφού του είπαμε πως τον ρωτήσαμε πως είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα με την απουσία του Jake O'Brien και έπρεπε ο ίδιος να την καλύψει, και μας είπε πως όλη η ομάδα βοήθησε σε αυτό το κομμάτι. Και έπρεπε, όπως είπε και ο ίδιος, με τις απουσίες που έχει η ομάδα το τελευταίο διάστημα να καλυφθούν όπως και να έχει και να παίξει η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά λοιπόν.